Καλώς ήρθατε. Θα σας παρουσιάσουμε μεθυσμένα. Βράζουμε για 5 λεπτά 400 γραμμάρια ζάχαρη και 300 ml νερό. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αρωματίζουμε με 2 βανίλιες και λίγο χυμό λεμονιού. Αναμειγνύουμε 300 ml λάδι με 200 ml μπύρα ένα κουταλάκι κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Αρωματίζουμε με το ξύσμα ενός πορτοκαλιού Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ένα μπέικινγκ και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Παίρνουμε μία ποσότητα ζύμης, με τα χέρια μας την ανοίγουμε σε φύλλο Τοποθετούμε λουκούμι, σπασμένα καρύδια και κλείνουμε καλά. Εναλλακτικά μπορούμε να τοποθετήσουμε γλυκό του κουταλιού. Τα βάζουμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Όσο τα μεθυσμένα είναι καυτά, τα σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι. Τα αφήνουμε για 12 ώρες, τα περνάμε από ινδοκάριδο και σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε τη λιωμένη μαργαρίνη με την ζάχαρη. Το γάλα. Τους κρόκους. Το κονιάκ και τη σόδα.
Προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι να γίνει ελαστική ζύμη. Αναμειγνύουμε τα καρύδια με το γαρίφαλο, την κανέλα και το νερό. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα ζύμης και την ανοίγουμε. Βάζουμε γέμιση. Κλείνουμε με προσοχή και δίνουμε τριγωνικό σχήμα. Προαιρετικά κάνουμε σχέδιο με ένα τσιμπιδάκι, εναλλακτικά χρησιμοποιούμε δύο πιρούνια, τα τοποθετούμε σε καλά λαδωμένο ταψί και ψήνουμε σε 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να γίνουν ροδοκόκκινα. Αναμειγνύουμε το νερό με την ζάχαρη. Και το αφήνουμε να βράσει για 5 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κουχλάζει. Όταν είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με χυμό λεμονιού και τις βανίλιες. Περιχύνουμε τα χλιαρά γλυκά με καυτό σιρόπι. Σερβίρουμε μετά από 12 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το νερό με την ζάχαρη. Τα βάζουμε στη φωτιά και βράζουμε για 5 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε και αρωματίζουμε με χυμό λεμονιού και τις βανίλιες. Στα καρύδια ή τα αμύγδαλα προσθέτουμε την κανέλα, την φρυγανιά, το μέλι, προαιρετικά καβουρδισμένο σουσάμι και λίγο νερό. Ανακατεύουμε καλά. Παίρνουμε 3 φύλλα μαζί και τα βουτυρώνουμε. Στην μία άκρη απλώνουμε γέμιση, τυλίγουμε σε ρολό, πατάμε τις δύο άκρες, βουτυρώνουμε καλά πυρίμαχους σκεύους ή ταψί, τοποθετούμε τα ρολάκια, κόβουμε σε μπουκίτσες, τις βουτυρώνουμε, ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει και όσο είναι καυτό σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι. Για καλύτερο αποτέλεσμα σερβίρουμε μετά από 12 ώρες.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε! Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε κοπεχάγια, ένα πεντανόστιμο παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 700 ml νερό, 750 γραμμάρια ζάχαρη, 5-6 γαρίφαλα, φλούδα από μισό λεμόνι, ένα ξυλάκι κανέλα και βράζουμε για 5 λεπτά. Όταν το σιρόπι είναι έτοιμο, το κατεβάζουμε από την φωτιά, αρωματίζουμε με 2 βανίλιες και τον χυμό από μισό λεμόνι. Σπάμε 500 γραμμάρια αμύγδαλα, χτυπάμε 6 ασπράδια αυγών με λίγο αλάτι να γίνουν μαρέγκα. Χτυπάμε τους κρόκους με 300 γραμμάρια ζάχαρη να αφρατέψουν. Αρωματίζουμε με 50 ml κονιάκ, ένα κουταλάκι κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Προσθέτουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Βάζουμε ένα κουταλάκι μπέικιν, τον χυμό από ένα πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα, 150 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη και δουλεύουμε καλά. Με απαλές κινήσεις ενσωματώνουμε την μαρέγκα. Βουτυρώνουμε το ταψί μας. Τοποθετούμε 6 φύλλα που τα βουτυρώνουμε ένα φύλλο. Απλώνουμε λίγη μαρμελάδα βερίκοκο. Την γέμισε με τα αμύγδαλα. Διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Τις βουτυρώνουμε.
και τοποθετούμε τα υπόλοιπα φύλλα που έχουμε κόψει στο μέγεθος του ταψιού. Και βουτυρώνουμε ένα φύλλο. Κόβουμε το γλυκό μας σε κομμάτια Ραντίζουμε με λίγο ανθόνερο Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει Όσο το γλυκό είναι καυτό το σιροπιάζουμε με χλιαρό σιρόπι Αφήνουμε 6 ώρες πριν σερβίρουμε Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!